Από τον βρεφονηπιακό της Ιερού Λόχου του Δήμου της ΚΟ ξεκίνησαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές των παιδιών, τα οποία με τη συμπαράσταση των γονιών τους κατασκευάζουν τα εφάνταστα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Σε κάθε τμήμα του βρεφονηπιακού σταθμού της Ιερού Λόχου και στους δύο ρόφους η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και δημιουργική και βέβαια επενδυμένη με χριστουγεννιάτικες μελωδίες που έπαιζε στο αρμόνιο ο αρχιμουσικός Θανάσης Πουλιού. Γιορτινές μέρες και όμορφη ατμόσφαιρα εδώ, ξεκινώντας από τον βρεφονηπιακό σταθμό της Ιερού Λόχου. Η πρώτη γιορτή σήμερα. Ξεκινήσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Τα μικρά είναι αυτά τα οποία ξεκινάνε πρώτα με την εορταστική τους εκδήλωση. Φτιάξανε τις κατασκευές τους, στολίσαμε το δέντρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και εορταστικό πρόγραμμα βεβαίως τις επόμενες ημέρες και σε όλους τους υπόλοιπους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, αγάπη και υγεία σε όλο τον κόσμο, σε μικρούς και μεγάλους. Να είστε καλά. Και εσείς μας προειδεάστε λίγο για το πρόγραμμα, πώς γίνεται με τη συμμετοχή των γονέων σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Χρόνια πολλά και από μένα. Σήμερα ξεκινάμε την πρώτη μας γιορτή. Εδώ είναι ο πιο μικρός σταθμός. Οι γονείς έρχονται από το που έχουν έρθει από το πρωί σήμερα και μαζί με τα παιδιά κατασκευάζουν στολίδια, τα κρεμάμε στο δέντρο. Έχουμε φέρει τη Μίκη και το Μίνι, ο Άγιος Βασίλης, μια εορταστική ατμόσφαιρα. Είναι το πιο μικρό μας σχολείο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Να ευχηθώ και με όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλο το νησί. Σε όλο το νησί και οι 8 παιδικοί σταθμοί θα κάνουν τις γιορτές τους, τους χώρους τους. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Να είστε καλά. Το να πω το πόσο υπερήφανος είμαι για το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που να δουλεύουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ιδιαίτερη υγεία, χαρά, φροντίδα και αγάπη για τα παιδιά. Είναι περήφανος λοιπόν ο Πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι και εσείς αυτές τις μέρες αγάπης έχετε πιο καλή επαφή και με τους γονείς, έτσι δεν είναι? Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γονείς οι οποίοι έχουν βοηθήσει για το παζάρι, για τα ημερολόγια, στάθηκαν κοντά μας και μας δείχνουν και την αγάπη τους και το ενδιαφέρον. Θέλω να είναι καλά, να περάσουν καλές γιορτές με υγεία. Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά τις γιορτές και του χρόνου. Χρόνια πολλά.